Το πλαίσιο της προστασίας της δημόσιας υγείας, ο Δήμος Τρίπολης και φέτος πραγματοποιεί πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών. Έχει ξεκινήσει το πρόγραμμά μας τις τελευταίες 10 μέρες. Έχουν γίνει παρεμβάσεις στην πόλη και στα χωριά μας, στα περισσότερα χωριά του Δήμου Τρίπολης. Οι παρεμβάσεις αυτές θα συνεχιστούν μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου και ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες υπάρχει περίπτωση το πρόγραμμα αυτό να παραταθεί και ουσιαστικά εκτός της καταπολέμησης της μείωσης του πληθυσμού που πραγματοποιείται για να μην υπάρχουν ή να μειώσουμε τις πιθανότητες μεταδιδόμενων ασθενειών, ταυτόχρονα πραγματοποιείται και μία χαρτογράφηση ώστε να γνωρίζει ο Δήμος Τρίπολης, ώστε να γνωρίζουν οι υπηρεσίες πού ακριβώς υπάρχουν τα προβλήματα ιδιαίτερα με τα κουνούπια, ώστε να μπορέσουμε να στήσουμε τις επόμενες μελέτες μας πιο αναλυτικά και σε μεγαλύτερο βαθμό ορθότητας. Αυτά λοιπόν, ο Δήμος Τρίπολης ως μέλημά του έχει την προστασία των πολιτών και των επισκεπτών της πόλης μας και γι' αυτό το λόγο και φέτος πραγματοποιεί αυτό το πρόγραμμα καταπολέμησης ώστε να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία όπως είπαμε και στην αρχή. Ποιες είναι οι περιοχές που ήδη έχετε επέμβει τον τελευταίο καιρό και που πρόκειται να επέμβετε τις επόμενες ημέρες? Πριν 10 μέρες λοιπόν ξεκίνησε το πρόγραμμα, έχει πραγματοποιηθεί το 100% της πόλης. Έχουν πραγματοποιηθεί επεμβάσεις στα χωριά της Μαντινίας, του Λεβιδίου, του Δημοτικής Ενότητας Βαλτετσίου και ιδιαίτερα στο Αθήνεο και στο Πάπαρι, όπου υπάρχει πιο έντονα το πρόβλημα των στάσιμων νερών και κατ' επέκταση της αύξησης του πληθυσμού των κουνουπιών. Υπάρχουν κάποια χωριά ακόμα στην Τεγεία. Θα ακολουθήσουν παρεμβάσεις στο Φάλανθο, όπου όπως μπορεί οποιοδήποτε να καταλάβει τα προβλήματα εκεί είναι λίγο πιο χαμηλού ποσοστού λόγω ότι δεν υπάρχουν στάσιμα, ιδιαίτερα στάσιμα νερά και δεν υπάρχουν και οι πιο ζεστές θερμοκρασίες που υπάρχουν εδώ στην πεδιάδα της πόλης. Και ουσιαστικά κάθε 20 μέρες ο Δήμος Τρίπολης, επειδή ο βιολογικός κύκλος των κουνουπιών είναι περίπου 2 εβδομάδες έως 20-22 μέρες, θα παρεμβαίνουμε σε κάθε σημείο περίπου κάθε 20 μέρες, ώστε να μπορέσουμε με αυτόν τον τρόπο να μειώσουμε τον πληθυσμό, να μειώσουμε τα νέα κουνούπια τα οποία παρουσιάζονται καθημερινά. Οπότε μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου ή ακόμα και αν χρειαστεί μία παράταση λόγω των καιρικών συνθήκων που μπορεί να επικρατήσουν τότε, ο Δήμος Τρίπολης θα παρεμβαίνει συνεχώς και στην πόλη αλλά και στα χωριά του μας. Από άλλες χρονιές, λόγω ότι φέτος είχαμε παρατεταμένες έτσι, καιρικές συνθήκες, ήταν πιο ζεστές και ξεκίνησαν και το χειμώνα, υπήρχε μία ενόχληση με τα κουνούπια. Έχετε αυξήσει τις περιοχές και τους τόπους όπου θα γίνουν οι διαδικασίες αυτές? Είναι αλήθεια ότι υπήρχε ένα ζεστός χειμώνας κατά κοινή ομολογία. Δεν έχουν αυξηθεί οι τόποι που θα γίνονται οι επεμβάσεις. Έχουμε ξεκινήσει πιο νωρίς από άλλες χρονιές λόγω του ζεστού κλίματος και της υγρασίας η οποία επικράτησε. Ήταν μια πρόβλεψη του Δήμου ότι θα υπάρχει πληθυσμός κουνουπιών πριν από την καθιερωμένη έναρξη που ακολουθούμε όλα τα χρόνια και σε αυτό είχαμε ένα σωστό αποτέλεσμα γιατί καταφέραμε δουλεύοντας νωρίτερα όλα τα γραφειοκρατικά να μπορέσουμε να επέμβουμε στη σωστή στιγμή ώστε να μην υπάρξει το έντονο πρόβλημα το οποίο αν δείτε φέτος υπάρχει έντονα σε όμορους δήμους. Οπότε ο Δήμος Τρίπολης εργάστηκε σωστά τη σωστή στιγμή και έτσι καταφέραμε και μειώσαμε και περιορίσαμε τον πληθυσμό και κατ' επέκταση και όλες τις μεταδιδόμενες ασθένειες τις οποίες εν δυνάμει μπορούν να μεταφερθούν από τα κουνούπια. Και η διαδικασία πώς γίνεται? Χτυπάμε πρώτα την προνύμφη εκεί πέρα που γίνεται ο πολλαπλασιασμός. Πώς γίνεται η διαδικασία και σε ποια σημεία έχετε βρει πέρα από τα ρέματα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν είναι χρήσιμο να αναλύσουμε τόσο πολύ τη διαδικασία. Πάντως, ναι, αυτό είναι ουσιαστικά το κόνσεπτ. Προσπαθούμε να μειώσουμε εκ τη γενέση της τον πληθυσμό των κουνουπιών.
Αυτό γίνεται σε συγκεκριμένες χρονικές. Καταρχήν έχουν τοποθετηθεί κάποιες δειγματοληπτικές παγίδες, οι οποίες χρησιμοποιούνται για να ελεγχθεί ο πληθυσμός. Δευτερευόντως, ουσιαστικά, επειδή γνωρίζουμε τη βιολογία των βουνουπιών, γνωρίζουμε και πόσες είναι οι μέρες ώστε μία νύμφη, προνύμφη, να μεταφερθεί σε νύμφη και στη συνέχεια να γίνει κουνούπι. Οπότε όλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί ώστε να είμαστε ακριβείς και να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία, όπως αναφέραμε. Άρα δεν νομίζω ότι χρειάζεται να μπούμε σε λεπτομέρειες πότε ακριβώς πρέπει να παρέμβουμε. Είναι κάτι που ίσως κουράσει τον κόσμο. Το θέμα και το βασικό κομμάτι είναι ότι ο Δήμος Τρίπολης είναι και φέτος εδώ, προσπαθεί να διασφαλίσει την υγεία των πολιτών και των επισκεπτών της Τρίπολης, αλλά εκτός από την υγεία να διασφαλίσει και αυτή την ενόχληση που μας προκαλούν τα κουνούπια, σε δευτερεύοντα βέβαια σημασίας.